Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάλα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ μαζί μου ο Εδουάρδο Κοντογιωργάκης, ο θρύλος, ο ποδοσφαιρικός θρύλος. Εδουάρδο Κοντογιωργάκης. Εδουάρδο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και απόψε. Λοιπόν, είμαστε στην τετράδα, είμαστε στην τελική ευθεία. Μαρόκο, Γαλλία, Αργεντινή, Κροατία. Αύριο Αργεντινή, Κροατία, έτσι. Ναι, και μεθαύριο, Τετάρτη, Μαρόκο, Γαλλία. Πριν πάμε να δούμε αυτά τα παιχνίδια τώρα και να μου δώσεις τα προγνωστικά σου, πες μου πώς είδες το τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ολλανδία για την πρόκριση στα πέναλτι. Δύσκολη πρόκριση. Ναι, μπορούμε. Το ίδιο να πούμε με το Μαρόκο, πώς πέρασε. Με τα πέναλτι. Πάμε και στο Μαρόκο. Είναι ματς, ναι, που τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Πάντα το λέμε. Άμα είμαστε στην αρχή και λέγαμε ποιες ομάδες, μου ρώταγες εσύ ποια ομάδα θα είναι στην τετρά, δεν μπορείς. Και ειδικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην αρχή τη σεζόν σε κάθε τέτοιο. Και έπαιζαν πιο γρήγορο, έπαιζαν καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, όλοι, έτσι, ναι, γιατί δεν είχαν τόσο καεί, δεν είναι στο τέλος της σεζόν. Δεν μου λες, συγκεκριμένα τώρα, Αργεντινή, Ολλανδία, το περίμενες να πάει στα πέναλτι το παιχνίδι? Κοίτα, μετά το 2-0 ήξερα της Αργεντινής περίμενες, ναι, όλο. Εντάξει, κοίτα. Ανατροπή, ανατρεπτικό. Δεν πήρε. Μάλιστα. Κοίτα κάτι. Τα τελευταία 10 λεπτά η Ολλανδία έπαιξε ποδόσφαιρο του μπάσκετ. Έριναν την μπάλα από όπου να ήταν στο κέντρο, γιατί είχαν 3-4 πολύ ψηλοί που η Αργεντινή δεν τους έχει. Και το γύρισα το μάτς από το 2-0. Το περίμενε το 2-0 εσύ να γίνει 2-2 δηλαδή αυτό? Όχι, δεν το περίμενα, γιατί ναι, έπαιζε καλύτερα η Αργεντινή. Ναι. Δεν ήταν όπως το προηγούμενο μάτς που η Ολλανδία ήταν καλύτερα από τους άλλους που πέρασε. Τώρα με την Αργεντινή δεν έπαιξε. Έπαιξε 10 λεπτά από μια ξυπνάδα, ναι, ναι, του προπονητού, ναι, που έκανε αυτές οι αλλαγές και έβαλε μέσα στην περιοχή 3 άτομα, 2 μέτρα. Και δεν μπορούσαμε να, μάλιστα, να κάνουμε. Τώρα, το Μαρόκο, Πορτογαλία, πώς είδες τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας? Ναι. Επίσης ήταν έκπληξη. Το Μαρόκο στην τετράδα είναι έκπληξη. Ναι, ναι, είναι τέτοια. Κοίτα κάτι. Mm. Το Μαρόκο έπαιξε ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσουν οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκο. Ναι, ναι. Έχει, ναι, πολύ καλή, καλή ποδοσφαιριστές. Ποιότητα, που δεν τους περιμένεις τόσο πολύ, έτσι, από όλες οι άλλες τις ομάδες, της Αφρική και τέτοιο, είναι ο καλύτερος από ποιοτικά. Ναι. Έχουν μία άμυνα καταπληκτική. Έναν τερματοφύλακα, πολύ πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, και έτσι έφτασε εκεί σε αυτό. Κέρδισε μία Πορτογαλία που εγώ πιστεύω ότι η απουσία του Ρονάλντο, ναι, όχι, μπορεί να μην το πούμε ποδοσφαιρικά, αλλά η γκρίνια που υπήρχε μέσα, πάντα τέτοιο, δεν βοήθησε αυτή την ομάδα. Ήταν αρνητική. Βάλανε ένα παιδί 21 χρονών με ένα βάρος, τόσο πολύ είχε βάλει 3 γκολ. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Στο παιχνίδι με το Μαρόκο, φταίει το ότι αποκλείστηκε η Πορτογαλία, το ότι δεν έπαιξε ο Ρονάλντο από την αρχή? Ήταν λάθος του Σάντος που δεν τον έβαλε από την αρχή. Ναι, είχε δημιουργηθεί βέβαια και μια παγκόσμια, έτσι, ναι, δημόσια συζήτηση. Είχε μια γκρένια. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί παίζει ο Ρονάλντο, κάτι, γιατί δεν παίζει ο Ρονάλντο. Υπήρχε και το άλλο το παιδί, ο Λεάο. Ναι. Άλλο ένα πολύ καλό. Ναι. Αυτός τους δύο πιο επιθετικούς ποδοσφαιριστές τους άφησε το μπάγκο. Δεν μπορεί να αφήσεις ένα. Λάθος δηλαδή του Σάντος. Για μένα είναι λάθος. Το χρεώνεται, χρεώνεται. Εγώ το χρεώνω, γιατί δεν μπορεί να αφήσει ένα ποδοσφαιριστή με 970 γκολ. Μιλάς για τον Ρονάλντο τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή, το άλλο το παιδί πρώτα απ' όλα έβαλε τα 3 τα γκολ. Έβαλε 3 γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Μετά από εκεί και μπρος, τώρα θα το προσέχω παραπάνω. Δεν θα βάλει αυτά που έβαλε ο Ρονάλντο που έχει 15 χρόνια που τον κυνηγά. Άρα σε αυτό το παιχνίδι με τον Μαρόκο έπρεπε να παίξει ο Ρονάλντο. Ή δεν έπρεπε να τον είχε φέρει καθόλου στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, άμα είχε τα κότσια. Ναι. Όπως είχε τώρα. Είχε τα κότσια να μην τον βάλει όμως. Μπράβο. Βασικό. Έριξε στον αέρα, ναι, το κέρμα. Στο ένα του βγήκε καλό, στο άλλο, άλλο ανάπο. Γιατί τώρα έφυγε. Και τώρα έχει μείνει για όλο τον κόσμο, για όλα, για όλη την Καλά, Πορτογαλία. Και αν έπαιζε ο Ρονάλντο, μπορεί να μην κέρδισε η Πορτογαλία. Μπορεί να μην προκρινόταν, έτσι. Ναι. Κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Μπράβο. Και τώρα κανείς δεν θα
δεν θα ήξερε πρωτού από το μάτσα άμα θα κέρδαγε. Γιατί και με αυτού θα κέρδαγε. Πάμε να δούμε προγνωστικά τώρα στα παιχνίδια που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, 1-1. Αργεντινή, Κροατία. Τώρα όπως είναι το ποδόσφαιρο και πώς είναι αυτό, είναι 50-50. Πάλι 50-50. Ναι, και το Αργεντινή, Κροατία. Γιατί δεν βγήκα. Τώρα η Κροατία δεν έχει κάνει την έκπληξη που έφτασε στους 4. Να τελειώσει η έκπληξη εδώ. Με συγχωρείς, δεν πήγε στο τελικό στη Ρωσία ή δεν το θυμάσαι. Το 18 το θυμάμαι. Πόσους τελικούς θα πάει, πόσο. Γιατί είναι γερασμένη λίγο η ομάδα κιόλας. Αυτό έτσι. Ναι. Οι παίκτες είναι γερασμένοι. Κοίτα κάτι, παίξαν 3 φορές παραπάνω, πήγαν στα πέναλτι, περάσαν. Τώρα θα το δούμε. Εμένα το τελευταίο μάτς και με την Ολλανδία μ' άρεσε η Αργεντινή. Ναι. Ήταν καλή. Ναι. Η Αργεντινή ίσως είχε την τύχη. Στρώνει δηλαδή, λες, η Αργεντινή. Μπράβο, είχε έτσι την τύχη που έχασε το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και από τότε δεν ξαναέχασε. Η Βραζιλία και η Ισπανία ήρθαν μετά. Για πάμε τέτοια στον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Ήσουν χαρούμενος, χάρηκες με τον αποκλεισμό της Βραζιλίας? Απλώς είπα να μην παίξουν η Αργεντινή με την Αργεντινή. Κοίτα κάτι. Δεν θέλησαν να παίξουν, φοβήθηκαν, λες. Φοβήθηκαν οι Βραζιλιάνοι και λένε να σκάσουμε στους 8. Όχι, δεν ήταν. Στην Αργεντινή χάρηκαν με τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Καλά, έγινε πανηγύρι. Άμα δεις, κοίτα κάτι, είχαν ανοίξει πολύ το στόμα, όπως άνοιξε τώρα όλη η Ευρώπη με την Αργεντινή. Ναι. Όλη η Ευρώπη τώρα είναι κατά της Αργεντινής. Κατά της Αργεντινής. Άμα θα ακούσει δημοσιογράφο και όλα από αυτά, βγαίνουν. Πρώτα απ' όλα για να σου πω πώς είναι η Ευρώπη περισσότερο είναι με τους Βραζιλιάνους. Παρά με την Αργεντινή. Όταν κερδίζαμε προχθές την Ολλανδία, ο Αντένα έβγαλε μετά από δεν ξέρω πόση ώρα ένα βίντεο που έλεγε όταν στο 78 η Αργεντινή είχε αφήσει έξω τους Βραζιλιάνους που είχαμε κερδίσει το Περού 6-0. Ναι, ναι, ναι. Και βγάλαν αυτό το παιχνίδι για να δείξουν ότι είναι βρώμικη η Αργεντινή. Ναι, με και τον Πινοσέτ τότε έλεγε αυτή την ιστορία. Και μετά έβγαλαν και τις γιαγιάδες της Αργεντινή με τα μαντήλια τα άσπρα, το ξέρεις την ιστορία, που έξανε να βρούνε τα παιδιά που είχαν εξαφανιστεί, που τα είχαν πάρει. Και μια δυσφήμιση για την Αργεντινή που άρα δεν την βλέπεις εσύ ότι η Ευρώπη είναι κόντρα στους Αργεντινούς. Ναι, αυτό το ήξερα και από την αρχή. Είναι πολύ κόντρα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, οι Βραζιλιάνοι πράγματι έχουν πολλές συμπάθειες. Και εγώ συμπαθώ τους Βραζιλιάνους. Εγώ συμπαθώ περισσότερο τους Αργεντίνους, βέβαια. Το έχω πει ξανά και μαζί σου. Μ' αρέσει περισσότερο η Αργεντινή. Από πάντα μου άρεσε περισσότερο η Αργεντινή. Και εγώ σου είπα το κάτι. Μαραντόνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν καθίσει. Πάντως τώρα στην Αργεντινή είναι πανηγύρια. Εκεί έχουν περάσει αυτοί. Και οι Βραζιλιάνοι δεν είναι στους 4. Για πες. Άμα σε φέρω τα βίντεο που βλέπω από την τηλεόραση στην Αργεντινή θα γελάσεις. Αλλά είχα μιλήσει λίγο άσχημα οι Βραζιλιάνοι για την Αργεντινή. Φαινόταν ότι είχαν καλύτερη ομάδα. Έτσι. Το έχουμε πει και εμείς εδώ. Φαινόταν καλύτερη ομάδα. Δεν είπα εγώ ποιο θα πάνε στο τέτοιο και τελικά. Εσύ έχεις πει ότι θα πάει Βραζιλία-Γαλλία. Βραζιλία-Γαλλία, έτσι είναι. Να δούμε, η Γαλλία θα πάει, θα πετύχει στο δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Για πάμε, Μαρόκο-Γαλλία, δηλαδή εδώ λες Γαλλία, τέλος. Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ είμαι Μαρόκο εδώ. Άλλο, εντάξει. Πάντα. Μαρόκο χίλια. Πάντα όλοι θα είναι με τις κατώτερες ομάδες. Εντάξει, δεν είναι όλοι, αλλά τώρα μια αφρικάνικη ομάδα στους 4 θα πάει στον τελικό. Μια χαρά, ναι. Εντάξει, και έχει αυτή τη δεμένη άμυνα, τον καλό τερματοφύλακα και αυτό που λες, ότι έχει ποδοσφαιριστές που αξίζουν. Γιατί? Και αθλητικά και ποδοσφαιρικά. Και χθες έβλεπα εγώ το μάτς προχθές και έβλεπα εκεί που τους είχαν πιάσει οι Πορτογάλοι, τους είχαν πιέσει. Ήταν 3-4 και βγαίναν αυτοί. Πάνε από εδώ, από εδώ. Και λέγα εγώ τι γίνεται. Μία ταχύτητα, είδες πώς πήδηξε για να βάλει τον γκολ με κεφαλιά. Παραπάνω από τον Ρονάλντο. Έτσι, έτσι. Που λέγαμε ότι ο Ρονάλντο είχε πάει πολύ ψηλά σε ένα γκολ. Πολύ αυτό ψηλά, 2,80 μου λέει. Και τώρα αυτός πήγε παραπάνω. Η Γαλλία σε τι φάση είναι τώρα? Η Γαλλία την είχα σαν τη Βραζιλία. Χτυπιέται. Πολύ δυνατή. Ναι. Προχθές με την Αγγλία δεν μ' άρεσε. Ναι. Γιατί θα μπορούσε αν έμπαινε το πέναλτι εκεί του Κέιν. Να πηγαίνει στο τέλο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ναι, σωστό. Και οι Άγγλοι την είχαν την μπάλα. Ο Εμπαμπέ δεν φάνηκε καθόλου, δεν έκανε εκείνη τις κούρσες. Που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Εμπαμπέ. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, αλλά ναι. Αλλά έχουν αυτό που βγάλαν τα 2 τα γκολ εκεί που δεν την περίμενε κανείς.
Άρα τώρα εσύ λες Αργεντινή, Γαλλία. Να μην ξαναπάμε στο 18 Γαλλία, Κροατία. Δεν θέλω Κροατία, με τίποτα. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αργεντινή, Γαλλία λες. Εγώ θέλω Αργεντινή, Μαρόκο. Ναι, εγώ λέω ότι θέλω. Τι θέλεις λες τώρα. Ναι. Γιατί είχες πει Βραζιλία, Γαλλία. Τι βγάζουμε τώρα τη Βραζιλία. Βραζιλία. Τώρα λες Αργεντινή, Γαλλία. Τι να πω. Ωραία. Εντάξει. Εγώ λέω Αργεντινή, Μαρόκο. Αυτό που θέλω εγώ δηλαδή. Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να είναι Αργεντινή. Και να το πάρει η Αργεντινή. Κοίτα κάτι. Υπάρχει τόσο αγάπη προς αυτή την ομάδα στην Αργεντινή, προς αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Μέση, που πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσει εάν και να πάρει. Εάν το πάρει, Εδουάρδο, καλά, η Αργεντινή, αν το πάρει, καλά θα τρελαθούν στην Αργεντινή, θα πεθάνουν και οι άνθρωποι, αλλά εάν το πάρει η Αργεντινή, ο Μέση μετά θα συγκρίνεται με τον Μαραντόνα ευθέως ή όχι, ο Μαραντόνα είναι θεός, ο Μέση είναι χαμηλότερα. Κοίτα κάτι, αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα έχουν το Μέση, αλλά κουβαλάνε τη φωτογραφία του Μαραντόνα. Το λέει και ο ίδιος ο Μέση, δεν είπε, δεν ξέρω άμα βγήκε εδώ, λέει από πάνω ο Ντιέγκο μας οδηγεί και μας έχει και ξέρω ότι είναι μαζί μας. Σωστό, αλλά θα συγκριθεί, αν πάρει αυτή η Αργεντινή το παγκόσμιο, ο Μέση θα ανέβει. Θα ανέβει παραπάνω. Και θα συγκριθεί ίσως. Ναι, γιατί πολλά χρόνια είναι ένα παιδί χωρίς αμαρτίες. Ναι. Είναι πολύ αγαπητός. Σε αντίθεση με τον Ντιέγκο. Μπράβο, μπράβο. Που είναι τέτοιο, τι να κάνω. Αλλά απλώς ότι τελειώνει αυτό το Μουντιάλ και σταματάνε πολύ μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου. Να δούμε ποιο θα έρθουνε. Γιατί σε τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω, σε τέσσερα χρόνια τι θα γίνει. Αυτοί κρατήσαν, ο Ρονάλντο, ο Μέση, κρατήσαν 15 χρόνια. Πόσα, 4-5. Τώρα να δούμε. Μπορεί να το κάνει. Αλλά πρέπει να μπορεί να είναι το άλλο ο Νορβηγός. Άμα θα πάει η Νορβηγία στο Μουντιάλ, γιατί μετά το βλέπω. Πάντως αυτό το Μουντιάλ, καλό ποδόσφαιρο είδαμε, έτσι. Ναι, είδαμε. Και εκπλήξεις είδαμε, δεν είδαμε άσχημο ποδόσφαιρο. Όχι, είδαμε πολλές εκπλήξεις. Κοίτα, έμεινε έξω η Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, μεγάλες. Βραζιλία. Βραζιλία. Εσύ δεν θες να λες για τη Βραζιλία καθόλου, αλλά είναι μεγάλη έκπληξη που έμεινε. Μόνο. Τέσσερις μεγάλες τέτοια του ποδοσφαίρου μείναν έξω. Είδαμε καλά ματσάκια. Είδαμε καλά παιχνίδια. Να δούμε τώρα και αύριο και μεθαύριο. Αυτά τα παιχνίδια. Και το τελικό πιστεύω ότι θα είναι καλό. Καλό θα είναι αν το πάρει το Μαρόκο. Αν κερδίσει το Μαρόκο θα είναι καλό. Ναι, ναι. Αν κερδίσει το Μαρόκο θα είναι καλό. Τώρα σε προβοκάρω και λίγο, σε προκαλώ λίγο. Και η Βραζιλία και μετά μία που είμαστε εδώ. Δεν ξέρω άμα το διάβασες. Πες μου. Καλύτερος τερματοφύλακας το περσινό. Βγήκε ο δικός μας που έπαιζε στο Παζιάνινα. Ο Λέλατ. Ο Λοντίγκιν. Ναι, πρώτο, καλύτερο. Δεν το διάβασα. Ναι. Εγώ το διάβασα τώρα. Και ο Σάλιαγκας μέσα μου λένε στην καλύτερη. Δεν ξέρω. Ο Σάλιαγκας. Εγώ διάβαζα για τότε. Ναι. Όχι, ήταν οι δύο υποψήφοι. Και τώρα δεν παίζει. Ο Λοντίγκιν δεν παίζει. Αυτό είναι η Ελλάδα. Είναι να τρελαθεί. Ο καλύτερο τερματοφύλακας είναι τέτοιο. Και ούτε στο κύπελλο δεν το. Ωραία, Αργεντινή λοιπόν, Κροατία αύριο, Μαρόκο, Γαλλία μεθαύριο. Πολύ ωραίο Μουντιάλ ήταν πράγματι και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε όλα αυτά, Εδουάρδο. Να δούμε, να κάνουμε και ένα τελικό απολογισμό όλων των αγώνων. Μπράβο, ναι. Εσύ θέλεις να κερδίσει η Αργεντινή. Τώρα ναι, όπως είναι. Έτσι. Μία που έκανα λάθος. Εγώ είπα. Ότι έλεγα για τη Βραζιλία τέτοιο. Τώρα. Τώρα Αργεντινή. Δεν θα δυσαρεστηθώ αν κερδίσει η Αργεντινή, αλλά καλύτερα το Μαρόκο, λέω εγώ. Ναι, περίμενε το Μαρόκο και η Αργεντινή να πάνε στο τελικό και μετά. Σωστός. Θα συζητούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο.